ανακοινώνεται λοιπόν, η σύνθεση της καινούργιας κυβέρνησης. Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Δραγασάκης Ιωάννης. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής. Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για θέματα προστασίας του πολίτη Νίκος Τόσκας. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννης Μουζάλας. Υφυπουργός Αρμόδια για θέματα Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Υπουργός Γιώργος Σταθάκης. Αναπληρώτρια Υπουργός Αρμόδια για θέματα τουρισμού Έλενα Κουντουρά. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης. Υφυπουργός Αρμόδια για θέματα βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Πάνος Καμένος. Αναπληρωτής Υπουργός Δημήτρης Βίτσας. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης. Αναπληρώτρια Υπουργός Αναγνωστοπούλου Σία. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας Κώστας Φωτάκης. Υφυπουργός Θεοδόσης Πελεγρίνης. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργός Νίκος Γκοντζιάς. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων Νίκος Ξιδάκης. Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας. Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπουργός Νίκος Παρασκευόπουλος. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για θέματα διαφθοράς Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδια για θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου. Αναπληρώτρια Υπουργός Αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας Ράνια Αντωνοπούλου. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων Αναστάσιος Πετρόπουλος. Υπουργείο Υγείας. Υπουργός Ανδρέας Ξανθός. Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Υπουργείο Τουρισμού και Αθλητισμού. Υπουργός Μπαλτάς Αριστίδης. Υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Ευκλήδης Τσακαλώτος. Αναπληρωτής Υπουργός Τρίφων Αλεξιάδης. Αναπληρωτής Υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπουργός Πάνος Κουρλέτης. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης. Υφυπουργός Δημήτρης Καμένος. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υπουργός Θοδωρής Δρίτσας. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου. Αναπληρωτής Μάρκος Μπόλαρης. Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς. Υπουργός Επικρατείας, Αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου Αλέκος Φλαμπουράρης. Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Τέρενς Κουίκ. Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ανακοινώνεται ότι η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης θα γίνει αύριο το πρωί στις 10.30.